Πέντε τραγικότατα λάθη που σε κρατάν χοντρό. Πάμε ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγικότατο λάθο, το οποίο είναι τρώσα σαλάτε απ' έξω. Θα, λέει, θα κάνω δίαιτα, λέει, θα κάνω δίαιτα. Έτσι έλεγα και εγώ, θα κάνω δίαιτα. Και όταν έβγαινα έξω, αντί να φάω το πιτόγυρο, έτρωγα σαλάτα. Και ήμουν ο κλασικό, ο χοντρό, με τη σαλατούλα μου. Και δίπλα ήταν ο φίλο μου, ο Μιχάλης που ήταν φέτε πάντα και, και πλάκωνε τα πιτόγυρα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Συνήθω οι σαλάτε, ένα, μας κρατάνε πεινασμένου. Όσο και να βοσκήσεις, δεν χορταίνεις. Μετά, δύο, έχουν πολλά λιπαρά. Επειδή δεν έχουν πρωτεΐνη και έχουν μόνο λιπαρά, μας κάνουν να πεινάμε, ενώ μας παχαίνουν. Μία χωριάτικη, για παράδειγμα, έχει περίπου 600-700 θερμίδες και μία σίζαρς μπορεί να ξεπεράσει και τις χίλιες θερμίδες. Δηλαδή, τρως χίλιες θερμίδες και λες, κάνω δίαιτα. Φίλε, άστο, μην κάνει δίαιτα. Γύρνα στο παλιό του πρόγραμμα. Εντάξει. Πολύ καλύτερα είναι να φάσει ένα πιτόγυρο χωρί πατάτε που έχει πολύ λιγότερε θερμίδε και σε χορταίνει επειδή έχει και την πρωτενη και έχει την πιτούλα. Εντάξει. Πάμε στο δεύτερο τραγικότατο λάθο που είναι ότι τρώ ακόμα πρωινό. Σαρό μου λέει δεν μπορώ χωρί πρωινό. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Λε και σε βάλαμε να πα στην Αμερική και να γυρίσει με τα πόδια. Το έχει δοκιμάσει και μα λε ότι δεν μπορεί. Γιατί δεν το δοκιμάζει για τρει μέρε. Και εγώ έλεγα Παναγία και Χριστέ πώ αντέξω. Και ορίστε που άντεξα και ορίστε που ήταν το μόνο πράγμα που χρειαζόταν να γίνει για να χάσει την κοιλιά. Εντάξει. Και άμα θες, βήμα-βήμα το πώ να το κάνει κλπ. Και λοιπά και, λοιπά και λοιπά. Πάω το προφίλ μου και πάω το σύνδεσμο στο προφίλ μου και ακολούθησε με και στο Instagram, στο οποίο μοιράζομαι τα μυστικά. Ωστόσο, υπάρχει τρόπο, γίνεται και μόλι το κόψει το πρωινό, τελείωσε μετά, δεν το θε. Δεν το θε. Δηλαδή σου λέω, θα τα χάσει τα κιλά, σου πω, ξέρει τι, Γιώργο, Μαρία, Σοφία. Φάε, τώρα μπορεί να φας πρωινό. Για να δεν θέλω πρωινό. Αλλά πρέπει πρώτα να το δοκιμάσει. Πρωινό, σκουπίδια. Πάμε στο τρίτο τραγικό το λάθο που σε κρατάει ακόμα. Ντρουλ, τρουλ, χοντρουλ. Το οποίο είναι ότι κάνει κυλιακού. Πόσου βλέπω στο γυμναστήριο να κάνουν κυλιακού και έχουν κοιλιέ και έχουν την μπάκα. Έκανα κι εγώ κυλιακού από το πρωί στο βράδυ. Μηδέν αποτέλεσμα. Γιατί γιατί έχει την κοιλιά που καλύπτει του κυλιακού. Εντάξει, κυλιακού έχουμε όλοι. Ωστόσο, άμα έχει μια κοιλιά, να, τι θα κάνει. Παίζει μπάσκετ με την κοιλιά σου τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο. Α την κοιλιά σου ήσυχη. Τι την πιέζει, τι την κουράζει. Α την πέρα. Ράψτε το, πέτα το πρώινο στα σκουπίδια. Να αρχίσουν να φεύγουν τα κιλά και μετά να βάλουμε λίγου κυλιακού Εννοείται. Τέταρτο τραγικό λάθο είναι ότι τρώ υγιεινά και νομίζω ότι αυτό θα σε βοηθήσει. Τώρα μου λένε. Ναι, σαρό, αυτό φταίει, δεν φταίει το αλκοόλ, δεν φταίει. Το... Όχι, δεν φταίνουν αυτά γιατί. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι κάνουν κακό. Με το που κάνει δίαιτα, αρχίζει και τα κόβει αυτά. Αλλά τι κάνει, τα αντικαθιστά με υγιεινά φαγητά. Για παράδειγμα, Χόρτα. Χόρτα απ' έξω. Μαγειρευτά απ' έξω. Τραγικό λάθος. Καταστροφικό. Εντάξει. Και όποιος αμφιβάλλει γι' αυτό, θέλω να δεις τα πάντα και όλα αυτά φυτοφάγα ζώα που είναι ένα χάλι μαύρο. Δεν σημαίνει ότι μόνο και μόνο επειδή βελάζεις, ότι θα χάσεις και τα κιλά. Μπορεί να είσαι ένα παχουλό χοντρούλικο γουρουνάκι ή ζωάκι που το πάνε για σφαγή. Εντάξει, τα γουρούνια δεν τα δίνουν κρέα, τα δίνουν έτσι, ε, σιτάρια και παχαίνουν. Πάμε στο επόμενο τραγικό λάθο και αυτό είναι ότι ξενερώνει γρήγορα. Δηλαδή δεν έχει έχεις λίγο πυγμή, δεν έχει λίγο. Είναι πρώτο του μηνό, oh, θα κάνω δίαιτα, θα κάνω δίαιτα. Πάει 7 του μηνό, την έχουμε ξεχάσει τη δίαιτα. Ποια δίαιτα. Είμαστε τώρα, τρώμε παγωτά. Ε, ε, παγωτό. Εντάξει. Οπότε αυτά τα τραγικά λάθη σε κρατάν ντρούλ, ντρούλ, χοντρούλι. Εντάξει σταμάτα να τα κάνεις όπως και τίποτε τώρα και πάμε για την νίκη.